κύριο Κουτσούμπα, εκ μέρους της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ιδίας και των πυρόπληκτων αγροτών και του λαού της περιοχής, σας καλωσορίζουμε στην πολύπαρκη Ιδία, η οποία έχει καεί και στο παρελθόν το 2007 και συνέχεια έχει τραβήξει τα πάντυνα. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μεγάλη καταστροφή στην περιοχή της Ιδίας, σε ελαιόδεντρα, χιλιάδες ελαιόδεντρα, στο δάσος, στα σταφίδες, στα αμπέλια και κτηνοτροφία. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι φωτιές, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ομάδες πυρασφάλειας στα χωριά. Όπου είχαμε δυνάμεις, οργανώσαμε τους αγρότες με τρακτέρ και με τα βιτία τους και έδωσαν πολυήμερο αγώνα, παρόλο που το 112 τους καλούσε να εγκαταλείψουν το σκάφος. Αυτοί κάθισαν με πείσμα στα χωριά τους και αγωνίστηκαν και έσβησαν τις φωτιές και όσες μπόρεσαν και έσωσαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους, δηλαδή δεν υπάκουσαν. Έτσι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο τους καλούμε και σήμερα που θα κάνουμε το συλλαλητήριο την Πέμπτη στις 2 του μήνα, να μην υπακούσουν πουθενά και να οργανώσουν τον αγώνα και να καλέσουν τον κόσμο εκεί, για να μπορέσουμε να καταλογίσουμε ευθύνες σε αυτούς που επέτρεψαν και άφησαν να καεί ο νομός μας και να αγωνιστούμε από εδώ και πέρα να διεκδικήσουμε να μείνουμε στα χωράφια μας, να μείνουμε στη ζωή μας εδώ. Σε αυτή την κατεύθυνση τους καλούμε, τους αγρότες, και εκεί θα αγωνιστούμε γι' αυτό ακριβώς. Για να μην τρώω τον χρόνο πολύ και πάλι σας καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε στην πολύπαθη Ιλία, η οποία βέβαια δεν αποτελεί εξαίρεση, γιατί η Ελλάδα είναι πολύπαθη πολλά τελευταία χρόνια. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, να σας ζητήσουμε να βοηθήσετε στην κατεύθυνση, να σταματήσει πια αυτός ο νομός να στηρίζεται στην όποια αλληλεγγύη του κόσμου και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του αξιοπρεπώς, προσπαθώντας να πιέσετε αυτό το κράτος που δεν δείχνει καμιά αγάπη για τον πολίτη του, προσπαθώντας να μας ενημερώσετε για το τι θα συμβεί το χειμώνα, τι προτίθενται να κάνουν για αυτό που θα συμβεί το χειμώνα, και ξέρουμε ότι έρχονται πλημμύρες. Ας πούμε, αν θυμηθούμε το 2007, καήκαμε τον Αύγουστο, οι δασοπυροσβέστες τελείωσαν τις συμβάσεις τους τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, είχαν προσληφθεί για κορμοδεσίες και για αντιπλημμυρικά έργα που δεν έγιναν ποτέ. Θα ζήσουμε το ίδιο. Θα ζήσουμε το ίδιο σε ένα νομό που προς χάρη του τουρισμού και καίγεται και ο COVID κάνει ό,τι μπορεί για να μας τελειώσει. Ζητάμε λοιπόν από τη θέση που είστε να μας βοηθήσετε να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπεια του νομού. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στην περιοχή μας. Είμαι πρόεδρος της Καπολίας, ένα χωριό που κάηκε από τα πρώτα με μεγάλη ζημιά, θα λέγαμε πυροτική καταστροφή. Κάηκαν σπίτια, αποθήκες, αμπέλια, σταφίδες, ελιοστάσεις από το κύριο εισόδημα, πάρα πολλά. Ζητούμε από εσάς τη βοήθειά σας. Πρώτο θέλω να ξεκινήσω ότι να έχουμε την ίδια μεταχείριση με την Εύβοια. Δεν μπορεί και να έχουν άλλες αποζημιώσεις με καλύτερους όρους και μην είμαστε σε δεύτερη πείρα. Εκείνο που είδα σήμερα και συγκρίνα ότι αν έχει ένα μεγεθυντικό χώρο που όλοι στα χωριά μας έχουμε για να. Συμπληρωματικό του κύριου σπιτιού. Εκεί κάνουμε όλες τις δουλειές μας που νοικοκυρευόμαστε. Αν η οικιακή συσκευή δεν είναι μέσα στο κύριο σπίτι, δεν την αποζημιώνει και είναι σε κάποιο επιθετικό χώρο. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να έρθουν οι οπόνοι άμεσα να δουν και τώρα και αργότερα πώς θα είναι τα δέντρα. Γιατί αν υπάρξει και ανομβρία, θα καταστραφεί ολοσενώς η παραγωγή της ελιάς. Θα χάσουμε και αυτό το κακό που έχουμε σε κάποια λίγα δέντρα. Τώρα, βοηθήστε και εσείς από την πλευρά σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και είδατε από κοντά. Είμαι πρόεδρος τοπική κοινότητα Κλαδαίου. Τα προβλήματα είναι φοβερά. Άλλαξε η καθημερινότητα της ζωής μας. Άλλαξε όλη η ζωή μας. Είναι οικογένειες που δεν θα έχουν αύριο να πάρουν ένα κιλό ψωμί στην κυριολεξία. Έχουμε στο δικό μου χωριό 150 άτομα περίπου, οικογένειες. Από αυτές, 10 οικογένειες δεν εξαρτώνται από τη γη. Έχουν και κάποιον άλλο μισθό. Οι υπόλοιποι είναι καθαροί αγρότες. Δεν παίρνουμε
την ανάλογη βοήθεια από το κράτος που πρέπει να βάλει ο αγρότης, που είναι ο πυρήνας του κάθε κράτους. Είμαστε παραμελημένοι, είμαστε ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, ενώ έπρεπε να είμαστε ο πρώτος. Και ακούω συνέχεια, οποιονδήποτε, από οποιαδήποτε χείλη βγαίνει, δεν έχουμε θύματα, νεκρούς δεν έχουμε, θύματα είμαστε όλοι εμείς. Γιατί όταν το πρωί δεν θα έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ μου, θύμα είμαι. 42 χρόνια δουλεύω στη γη, κάτω από οποιαδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα αποκτήσαμε όλα με πολύ προσωπικό κόπο. Με αυτά που έχασα προχθές, μεγάλωσα τα παιδιά μου, τα σπούδασα, τα πάντρεψα, έφτασα σε σημείο να τα συντηρώ, γιατί μία κόρη μου είναι άνεργη και έχει δύο παιδιά. Ζούσα με αξιοπρέπεια και αυτή τη στιγμή είμαι με το χέρι έτσι. Όχι, μου αναλογεί καλύτερη συμπεριφορά από το κράτος. Με φορολογεί, είμαι υπέρ, είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου, το κράτος που είναι. Πού είναι οι βουλευτές της Ηλίας, είναι τόσοι. Η φωτιά δεν έχει χρώμα και κόμμα. Ένα μέτωπο είναι. Γιατί να μην ενωθούμε όλοι μαζί, να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Δεν ζητάμε να μας βοηθήσουν. Δεν ήρθαμε και πέρσι και πρόπερσι εδώ να ζητάμε βοήθεια. Τώρα που βγήκαμε στον δρόμο, γιατί, που είναι. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί μας πρέπει αυτή η συμπεριφορά. Αγωνιζόμαστε, ζούμε. Είμαστε με αξιοπρέπεια. Είμαστε ανθρώποι υπεύθυνοι, είμαστε βιοπαλαιστές. Μέσα από εμάς ζουν και κάποιοι άλλοι. Άλλοι έχουν γονείς κατάκητους, άλλοι έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, άλλοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Αυτά όλα τι θα γίνουν. Και εγώ είμαστε 4 μέρες χωρίς ρεύμα. Η ΔΕΗ έστειλε να μετρήσει και έστειλε τους πρώτους λογαριασμούς. Πώς θα τους πληρώσουμε. Και σας προκαλώ μετά από 2 μήνες να έρθουμε πάλι εδώ να σας φέρω τουλάχιστον 30 λογαριασμούς της ΔΕΗ από το κλαδαίο που θα είναι κομμένη. Γιατί? Εχθές μας καλέσατε και τρώω το χρόνο όλους τους προέδρους της περιοχής στις καρούτες να πάρουμε μία βοήθεια. Ξέρετε τι της δίνανε τη βοήθεια αυτή? Οι βουλευτές της Ασπροτείας. Βάλανε το χέρι στην τσέπη και στείλανε βοήθεια. Η δική μας που είναι. Μας τιμούνται μόνο προεκλογικά. Όχι, φτάνει. Και να μας αξίζει αυτή η τύχη γιατί εμείς τους διαλέγουμε. Ευχαριστώ πολύ. Το χωριό που καταστράφηκε ολοσχερός και με τη μεγαλύτερη οικονομική συνέπεια που μπορεί να έχει. Οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον ΕΡΓΑ για αποζημιώσεις είναι, μάλλον είναι χρονοβόρες. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει έρθει σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Μπορώ να πω, τα προβλήματα είναι πολλά. Αυτή τη στιγμή ζητάμε μια προκαταβολή μεγάλη από το κράτος και να αποζημιωθούν γενικά όλα τα δέντρα, αυτά που καήκανε. Ανεξαρτήτως αν είναι κάποιος στην Αθήνα ή αν δεν είναι, δηλαδή να υπάρχει γενική αποζημίωση. Το εργατικό δυναμικό του κάθε χωριού έχει υποστεί, δηλαδή δίνει αγώνα για επιβίωση και ούτε θα το καταφέρει. Ζητάμε να ενταχθούν σαν ένα επίδομα αλληλεγγύης που δίνει το κράτος στους άνεργους, να δώσει και στους πρόβλημα, δηλαδή αυτό το τέτοιο. Τώρα στο νόμο δεν μου έρχεται τίποτα άλλο, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια άμεση ανακούφιση για τα δικά μας ηγέτες γενικά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Είμαι ο παλιότερος πρόεδρος του Δήμου της κοινότητας Μουριάς, του Δημαρχίας Πολιτείας. Εκείνο το μεγάλο πρόβλημα που οι συνάδελφοι μου καλύψαν όλοι για τις ανάγκες όλοι των χωριών, τα χωριά μας και όλοι καταστραφήκανε. Εκείνο που το μεγάλο σοβαρό πρόβλημα θα πνιγούμε. Εμείς είμαστε και το κάτω μέρος του γροπεδίου του Δήμου, όλα τα νερά θα μας πνίξουν. Κυβερνώντας, μας πούνε και ραψέματα, όπως μας είπαν το 2007. Και τότε τα ίδια μας είπαν, τότε ήμουν εγώ και πολύ παλιά, ψέματα και ψέματα. Εμένα ξεκούμπαν και ψέματα. Να πάρω το κόσμο και να φύγω.
να φύγω το χωριό να καεί. Και αν δεν έφευγε, θα κερδόταν η εκκλησία του χωριού μας και το χωριό μόνο. Κράτησα την έργα και το ζητήσαμε εμείς, οι αγρότες και οι χωριάτες με τα τραχτέρια. Και αυτή η πλειά αστυνομία πάρτε και θα βγάλει και στην προεδρεία για τώρα. Πού να πάω να φύγω. Να φύγω να καεί το χωριό μου. Αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να μην καεί άνθρωπος και να καούν όλο μισιά ήδη. Θα του έκανε τίποτα. Να μην καεί άνθρωποι. Η ιδέα αυτή ήταν η ιδέα του σημερινού κυβερνώντος κόμματος. Και ήταν μια ζωή αυτή η κυβέρνηση και η κυβερνάγια ζωή. Όχι τώρα και από παλιά. Τα θυμάμαι πολύ πολύ παλιά. Γιατί ήμουν χειρικά και με γύρω στα 70. Και έχω ζήσει το παιδί μου τη κυβέρνηση αυτή τη κυβέρνηση. Και εγώ τη βοήθεια του δικαίου θέλω να του στείλετε τα δόντια, να του τα τρίξετε τα δόντια, να του φωνάξετε. Δεν μπορεί αυτή να κυβερνάει με αυτόν τον τρόπο. Όχι για το κεφάλι, για τη φτώχεια. Λιγάκι να πετύχει και τη φτώχεια, το φτωχό λαό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα καλωσορίζουμε κύριε Γενικέ. Εδώ θέλαμε τη βοήθειά σα εμεί, σαν επιχειρήσει πλέον. Έχει γίνει μια οριοθέτηση τη περιοχή που πήγε από την Πυρκαγιά. Αυτή είναι σε πολύ μικρό και στενό κύκλο και το αίτημα του Μετρίου είναι ότι πρέπει να μεγαλώσει αυτή η απόφαση σε όλο το Δήμο Πύρου και το Δημαρχείο Ολυμπίας που πήγαν αυτή τη φορά από την Πυρκαγιά. Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό, το Κολλήρι, το οποίο ήταν από τα πρώτα χωριά που ξεκίνησε η φωτιά και είχαμε αρκετά μεγάλες καταστροφές. Εκεί κάηκαν περίπου τις 5-10.000 γεύσεις, ίσως και παραπάνω, αλλά μικρό νούμερο. Αυτές οι επιχειρήσεις στο χωριό μας δεν έχουν λεωτριβείο. Υπάρχουν λεωτριβεία παραπλεύρως, τα οποία δεν είναι στη μέδρα του Κολλήρι. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν πλήττονται τώρα. Και ποιους καρπούς θα πάρουν που τα δέντρα κάηκαν. Δυστυχώς δεν προβλέπεται από αυτές τις αποφάσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις αυτές να ενταχθούν μέσα στη διαδικασία των αποζημιώσεων. Ένα αυτό. Δεύτερο, υπάρχει μια άλλη μεγάλη δυσφορία από το παρελθόν που έχουμε, της εμπειρίας του παρελθόντος που αφορά το Ταμείο Μολυμπιάτη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε τότε, πήγαν τα χρήματα της βοήθειας του κόσμου και δεν ήταν κρατικά χρήματα, τα οποία ποτέ δεν έφτασαν στον προορισμό τους. Ο προορισμός τους ήταν να βρεθούν στους πυρόπληκτους του 2007, ποτέ δεν ήρθαν και ακόμα δεν έχουν έρθει. Εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό και χρησιμοποιήθηκαν για άλλα μέσα. Μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες για τέτοια πράγματα. Θέλουμε τη βοήθειά σας ώστε αυτή τη φορά να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η χρηματοδότηση που θα λάβουμε από την κυβέρνηση, η οποία πρέπει να θέλω να πιστεύω από το εξωτερικό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κινητικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου. Όταν βέβαια εδώ ακούμε για τις καταστροφές που πάθανε νοικοκυριά, άνθρωποι, επιχειρήσεις, το κυνήγι είναι μια ελάχιστη παράμετρο στη ζωή μας, όμως δεν πρέπει να έχει άμεση σχέση με το φυσικό περιβάλλον που υπέστη αυτή τη στιγμή μια τεράστια καταστροφή. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ξέχωρα από τις απαγορεύσεις που θα υπάρχουν και πρώτοι εμείς φροντίζουμε να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις, εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για το σχέδιο που πρέπει να υπάρξει, γιατί δυστυχώς μέσα σε μια λιγότερο από 15 ετία βρισκόμαστε πάλι να κλωδιάζουμε για τα ίδια πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο σχέδιο δράσης και προλήψης. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Αλλιώς σε 10 χρόνια πάλι εδώ θα είμαστε δυστυχώς και θα ξαναμιλάμε για τα ίδια πράγματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι όπως είναι οι αγρότες μας, όπως είναι οι κυνηγοί που είναι μέσα στα δάση, που έχουν άποψη για το δάσος, για το περιβάλλον και μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και επικουρικά μπορούν να το φυλάξουν, μπορούν να το περιπολίσουν. Και τι δεν γίνεται αυτό το πράγμα από τους θηροφύλακες, να υπάρξει μια βοήθεια, ένας συντονισμός καλύτερος από την πολιτεία, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αξιοποιηθούν για να μπορέσουμε να φυλάξουμε, να προλάβουμε και να μην ερχόμαστε μετά την καταστροφή. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε αυτούς που πραγματικά βρίσκονται στη φύση, πώς μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν τις ιδέες τους και την βοήθειά τους, και όχι αυτοί που αγαπάνε τη φύση από τα γραφεία στην Αθήνα και τη βλέπουν από τις φωτογραφίες. Τέλος, σε σχέση με αυτά που είπανε, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καταστραφεί να τους δούμε και σε 2 μήνες και σε 6 και σε 1 χρόνο. Οι συνέπειες είναι μακροχρόνιες. Λόγω της επαγγελματικής μου ασχολίας, επειδή έχω άμεση επαφή με χιλιάδες αγρότες,
μπορώ να σας πω ότι το πρόβλημα θα φανεί μετά από λίγο καιρό και τότε δεν θα είναι κανένας πάνω από τον αγρότη. Εκείνο είναι το πρόβλημα, ότι μετά όταν θα πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας θα μείνουν στη μοναξιά τους και στην απελπισία τους και οι περισσότεροι θα φύγουν από τα χωριά. Και αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Λέγομαι Θεοδωρόπουλος, είμαι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Υγείας. Θα πω λίγα πράγματα, τα περισσότερα θα τα πει ο γραμματέας, ο κ. Μιλωνόπουλος, ο οποίος τυχαίνει να είναι εδώ δίπλα, να έχει φαρμακείο εδώ και να ξέρει από κοντά, από πολύ κοντά τα γεγονότα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η υγεία καίγεται πολλές φορές, καίει πολλές φορές και δυστυχώς η εμπειρία δεν μας πείθει ότι αυτή τη φορά θα γίνει κάτι διαφορετικό. Από το 81 καιγόμαστε, το 7 καήκαμε, τώρα καήκαμε και μπορεί και του χρόνου και του παραχρόνου. Η αντιμετώπιση που γίνεται είναι πάντα η ίδια, οι υποσχέσεις, οι βουλευτές γυρίζουν γύρω-γύρω και καθημερινά λέει μιλάνε με τους αρμοδίους, καθημερινά, Σαββατοκύριακο ίσως έχουν ρεπό, αλλά καθημερινά μιλάνε. Και τελικά το παραμύθι πηγαίνει σύννεφο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι μερικά πράγματα πρέπει να τα δούμε πάλι από την αρχή και θα ήθελα να επισημάνω αυτό που είπε ο κύριος από το επιμελητήριο. Δεν είναι τόσο πολύ ορισμένο ότι το χωριό αυτό φτάνει μέχρι αυτό το χαντάκι και από το χαντάκι και πέρα είναι άλλο χωριό, το ένα χωριό είναι πυρόπληκτο, το άλλο χωριό δεν είναι πυρόπληκτο. Ο αγρότης που έχει από εδώ τα χωράφια του είναι, ο άλλος που είναι από εκεί δεν είναι. Υπάρχει μια κατάσταση την οποία πρέπει να τη δούμε συνολικά. Ένα άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι, μιλάμε για αναδάσωση σε ιδιωτικό φορέα. Δεν είμαι ειδικός, ρωτήστε τους ειδικούς, δεν χρειάζεται καμία αναδάσωση. Να φράξουμε αυτά που καήκανε και θα ξαναγίνουν. Χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καμία ιστορία. Αυτή τη στιγμή ο λύκος είναι από πού χαίρεται. Κάποιοι θα πάρουν δεντράκια και θα γυρίσουν με λωστός να φυτεύουν τάχα μου. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνει είναι κάποια κυβέρνηση, κάποιος φορέας να συνονιθεί με αρμόδιους επιστήμονες, δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς, για να μην επιτρέψουμε και τις λαμογές, οι οποίες τελικά είναι εις βάρος και του περιβάλλοντος. Έχουν γίνει πολλά πειράματα, υπάρχουν περιοχές που έχουν αφαιθεί και έχουν αναδυσωθεί μόνες τους και υπάρχουν περιοχές που μπήκαν τα γκρέιντερ μέσα και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Και κάποια στιγμή θα δούμε αν θα ξεφυτρώσουμε και αυθαίρετα, κάποια στιγμή θα δούμε εάν φυτευτούν και ελιές στη θέση του πεύκου. Δόξα τω Θεώ τα βλέπουμε όλα. Κάποιοι άνθρωποι από εδώ πέρα δεν θα έχουν να φάνε την άλλη μέρα και κάποιοι άνθρωποι θα μπανίσουν κατά πού να πάνε. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η κατάσταση είναι αυτή και πρέπει, δεν είναι ούτε όλοι άγγελοι ούτε όλοι δαίμονες. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τα πράγματα με την κανονική τους διάσταση και τα ευχολόγια δεν βόλεψαν ποτέ κανένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγομαι Τάκης Μιλωνόπουλος, είμαι φαρμακοποιός. Δραστηριοποιούμε στον τόπο 30 χρόνια. Το φαρμακείο του δίπλα. Θα είναι πολύ σύντομος. Θα πω ότι από το 2007 έως σήμερα το 2021 έχουν περάσει 14 μολάκια χρόνια. Δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Καμία πρόληψη, καμία πυροπροστασία, καμία κεντρική ζώνη, τίποτα. Ό,τι μας είχαν τάξει το 2007 έπειτα από τελευταία. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι σε μια πρόσφατη οικία, σε πρόσφατη οικία την περασμένη εβδομάδα πριν 10 μέρες, ορίστηκε ο Δήμος περιοχή αναπηρόπληκτος, όμως, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πόσες κοινότητες, με αυτόν τον οποίο είναι και πρόεδροι εδώ πέρα, οι οποίες κάηκαν και βρέθηκαν εκτός, σε πρόσφατη οικία. Σε πρόσφατη οικία, βέβαια, όλα τα χωριά του Δήμου δεν κάηκαν, τα περισσότερα κάηκαν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα ποια χωριά εξαιρεί η οικία αυτή, έτσι. Εξαιρεί Δούκα, οικισμός Λάδικα, κάηκε. Ηράκλεια, κάηκε. Κάμενα, κάηκε. Κλαδαίο, κάηκε. Κρυονέρι, κάηκε. Λιναριά, κάηκε. Μιλιές, Μουλιά, Πουρνάρι, Χελιδόνι, Δέκα. Γιατί πράγματα τώρα μας μιλάνε, για ποιες αποζημιώσεις. Και τελειώνω με αυτό το εξής. Εγώ δεν περιμένω τίποτα. Ειλικρινά στον μιλά. Ό,τι και να μου πούνε δεν περιμένω τίποτα. Τη μόνη πρόληψη την οποία περιμένω και είναι μια ευκαιρία, είναι δύσκολο βέβαια, πρέπει ο κόσμος, η τοπική κοινωνία να πάρει το μέλλον στα χέρια του. Οι βουλευτές που λέτε δεν θα σας κάνουν τίποτα. Μην τους περιμένετε. Μην περιμένετε τίποτα. Μην περιμένετε επιδόματα, μην περιμένετε τίποτα. Διεκδικήστε
δυναμικά αυτό που σας ανήκει, τη ζωή σας, το βιό σας, τα παιδιά σας, την οικογένειά σας. Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας. Στην Εύβοια ήδη το έχουν ξεκινήσει. Μην περιμένετε αυτή τη γραφειοκρατία να κάνετε τα χαρτιά να σας δώσουν την αποζημίωση 2.000 και 3.000. Δεν πρόκειται να αντικαταστήσει από τη ζωή σας τίποτα. Είναι ευκαιρία πλέον τώρα η τοπική κοινωνία να πάρει τα πράγματα στα χέρια της. Η μόνη πρόληψη είναι αυτή. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω κύριε Γραμματέα στον Τάλι στον τόπο της Ολυμπίας που τίνει να γίνει κάκιστος. Τίνει να γίνει κάκιστος από την αδιαφορία που έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια. Και από τις υποσχέσεις, όπως ακούσατε τους προλαλήσατες, έχουν πει με δικά τους λόγια πόσο μεγάλη ήταν η καταστροφή που υπέστησαν. Είχαμε λοιπόν εδώ μια ελπίδα να μπορέσουμε να σώσουμε από τις Σοβιέτ να παραδέσουμε το λάδι. Και αυτό χάθηκε. Επίσης, θέλω να πω, εκτός από την οικολογική καταστροφή, κύριε Γραμματέα, η μεγαλύτερη καταστροφή που έχουν υποστεί οι άνθρωποι είναι στα σπίτια τους, οι οικογένειές τους. Υπάρχουν παιδιά τα οποία σήμερα δεν έχουν να συντηστούν. Και τι θα γίνει αργότερα, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, που δεν θα έχουν να πληρώσουν ούτε το πετρέλαιο να θερμαθούν οι άνθρωποι. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι για τους επαγγελματίες, γιατί αυτούς εκπροσωπώ. Κύριε Γραμματέα, μας τοχοποιήσανε. Ναι, εμάς στην αρχαία Ολυμπία μας τοχοποιήσανε. Δεν ξέρω αν είναι σχέδιο γραμμένο. Τίνει εδώ πέρα η περιοχή, δεν ξέρω αν περάσατε από εδώ. Να μην πω για τον δρόμο, άλλη μεγάλη πηγή. Έτσι, αυτός ο δρόμος, ο περιβόητος. Όταν σε ευρωπαϊκές χώρες γίνονται γέφυρες 70 χιλιόμετρων. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας και είμαι και πατριώτης. Ειλικρινά, κύριε Γραμματέα, θέλω να σας πω για τους ανθρώπους εδώ ότι έχουμε 1.000.000 επισκεψιμότητα και η αρχαία Ολυμπία δεν βλέπει τίποτα. Γιατί κρύβονται όλοι πίσω από τις μπάμπολ του τραζέρες και έχουν φτωχοποιήσει εδώ τα μαγαζιά, εδώ, αν θα περάσετε στην κεντρική αγορά, σας καλώ να περάσετε να κάνετε αυτοψία. Για να τα πείτε στους άλλους τους επάνω ότι οι νομοθεσίες που έχουν κάνει είναι για να εξυπηρετούνται ένα μονοπόλια και όχι οργανωμένες αγορές. Είναι ντροπή τους. Αυτό το πράγμα όμως, επειδή εμείς κινδυνεύουμε να χάσουμε ενός όπως και ο υπόλοιπος χώρος του χώρου. Δεν θα γίνει ανεκτό. Και σας το λέω και θα ήθελα να μας συμπαρασταθείτε σε αυτό. Θα αγωνιστούμε αυτή τη φορά με μόνο σκοπό τι, για να μην χάσουμε τις αλυσίδες μας, από τα πόδια μας. Αυτό είναι. Θα αγωνιστούμε, θα κλείσουμε δρόμους, θα αντιδράσουμε με ό,τι συνεπάγεται. Διότι, ειλικρινά, πλήγουμε να κάνω τον πρόεδρο σε μια πεθαμένη αγορά. Και όπως είδατε για τις καταστροφικές πυρκαγιές, ακούσατε μια παρέτηση κάπου. Να μου πείτε, αλλά δεν είχατε ούτε το φιλότυπο να παραιτηθεί κανένας. Γεμίσαμε λοιπόν, επειδή εγώ δεν πάω ούτε για πολιτική καριέρα, ούτε πάω να στήσω τίποτα πάνω στα κοκαίδια. Θέλω να βοηθήσουμε και ξέρω ότι έχετε δυνατότητες, ακούω πολλές φορές στην Βουλή, αλλά έκανα το λάθος να μην σας ψηφίσω. Και το λέω εδώ εντύπω. θέλω να σας ακούσω να τους τα χτυπήσετε για μία άλλη φορά. Δηλαδή να τα στοχοποιήσετε αυτά τα πράγματα που σας είπα. Έτσι, εδώ πέρα χτυπάμε την καμπάνη. Η αστυνομία ρίχνει τον κόλπο. Ξενοδόχοι, απλήρωτοι, έφυγε ο κόλπος. Εμείς μετά τον COVID, περιμέναμε κι εμείς εδώ, εδιώσαμε τον κόσμο. Και τώρα πάλι είμαστε μόνοι μας και περιμένουμε. Εμείς δεν ζητάμε επαιτία από την πολιτεία. Ζητάμε το αυτονόητο. Να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο να δουλέψουν. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την ένταση. Είμαστε μαθητές σε μια πυρόπληκτη περιοχή που σε ορισμένες οικογένειες καταστράφηκε και το μοναδικό εισόδημα. Με αποτέλεσμα αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους σε αρκετά χρηματιστήρια. Αντίστοιχα και σε μαθητές οι οποίοι θα πρέπει να πάνε να σπουδάσουν, θα πρέπει να εξασφαλιστεί είτε σε γαστρικό επίδομα είτε εξασφάλιση δωματίων στις φοιτητικές αιστείες. Επίσης, είμαστε πολύ λίγες μέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων και ακόμα δεν έχουν επαρθεί τα μέτρα προστασίας, ενώ η Ιλία βράζει από κρούσματα. Θα πρέπει και εσείς να είστε στο πλευρό των μαθητών και της νεολαίας και να ενεργοποιήσετε την πίεση ώστε να πάρθουν τα μέτρα προστασίας τόσο για τους πυρόπληκτους όσο και για τους μαθητές.
Το ζητάμε ως μαθητές να ανοίξουν, να μην ανοίξουν τα σχολεία με τα ίδια ανύπαρκτα μέτρα όπως έκλεισαν. Εγώ ονομάζομαι Στέλλα Κανοπούλου και θα ήθελα να σας μιλήσω ως μια απλή σύζυγος αγρότης νοσοκόμου για τη ζωή της αγροτικής νοσοκομικής οικογένειας, που λόγω του ότι ήταν έτσι και αλλιώς δύσκολη, γιατί είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια το 2007, με πολλές υποσχέσεις αλλά καμία πράξη, και τώρα πει ότι έχει ένα αποτελειώσιμο. Τα ζώα, τα μελίσια, γέλια, ζωτοκαλλιέργειες, ό,τι είχε απομείνει τέλος πάντων, με αποτέλεσμα ο κάθε κτηνοτρόφος να αναγκάζεται να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αγοράσει σαν όλοι τα ζώα του. Και δεν εμείς με νοσοκόμοι, λόγω του ότι δεν θα υπάρχει ούτε σαν νιώστα περιορισμένη ανθοπορία να αναγκαζόμαστε να μεταφέρουμε μελίσια σε πολύ μακρινότερες περιοχές, η Εύβοια Κάη ούτως ή άλλως, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος παραγωγής μας. Και όπως τα προϊόντα μας αναγκαζόμαστε να τα πουλάμε στην ίδια γενιά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, μετά τον απόϊχο όλων αυτών των υποσχέσεων του 2007, πρέπει να καταλάβουμε τα ψήφια που μας δίνουν, ούτως ή άλλως θα μας τα πάρουν δίπλα και τρίδιπλα αργότερα. Γιατί όλα θα προδοθούν στις πλάτες της αγροτικής οικογένειας, που αγωνίζεται, όπως είπε και η κοπελίτσα, να ζήσει, να σπουδάσει τα παιδιά της και να αναμορφώσει πάλι τη ζωή της πάνω στις τάχτες όλων αυτών των γεγονότων. Και επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι όποια γίνει η κυβέρνηση, είτε Πασό, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ένα μείγμα όλων αυτών, ακολουθεί την ίδια πολιτική που οι λίγοι να βγάζουν τα περισσότερα και οι υπόλοιποι να πικροζούν. Δηλαδή δεν πρέπει να διαλέγουμε ποιο θα μα εξεντουμίσει ή ποιο θα μα αφαιμάξει καλύτερα, αλλά να αγωνιστούμε και να εργοδοτούμε και να αγωνιστούμε για αυτού που πραγματικά να νοιαστούμε για τον τόπο μα. Και να επιτρέψουμε να μα κάνουν επέτειες, αλλά να αφαιτούμε αυτά που πρέπει να διεκδικούμε. Να πετύσουμε τροφές για τα μελίσια, αλλά δάσος ή δεν είναι δική σε αυτά, δεν ξέρω, τροφές για τα ζώα, αλλά με τον αγώνα θα βρούμε μια άκρη. Και όχι να αφήνουμε τον κύριο Μητσοτάκη να κομπάζει, ναι, δεν είχαμε νεκρούς, αλλά και η αβεβαιότητα για το μέλλον είναι ένας αργός θάνατος, γιατί και τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει εισόδημα για να ζήσουμε τις οικογένειές μας ή κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο αγώνας πρέπει να είναι η μόνη λύση για το αύριο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και με αυτούς τους αγώνες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ, όπως και προηγούμενα άλλοι από την κυβέρνηση, η μη κυβερνή ή από τους υπόλοιπους ανθρώπους που ήρθαν να προσπαθήσουν. Θέλω, κύριε Κάναρε, εσύ να γίνει το δήμαρχος μας εδώ, καλό είναι ο δήμαρχος να έρθει δίπλα στη συγκέντρωση. Να είναι αρμόσυντος των προβλημάτων, είναι αυτός έχει τα πάντα στα χέρια. Μην σας αναπολύσουμε εδώ που έρθετε και αρχίζουμε και ζητάμε ο καθένας από μια πολιτεία η οποία αποτελείται από πολίτες. Η πολιτεία έχει το πρόγραμμά της, έχει τα οριζόντια μέτρα που θα πρέπει να είναι δεδομένα για το νομό μας. Και δεν θα κατηγορήσουμε εμείς αν πήραν από εκεί περισσότερα. Πρέπει να πάρουμε να έχουν πάρει μεγαλύτερη ζημιά. Απλά δεν πρέπει να χωριστούμε σαν Έλληνε. Όλοι οι δικαίωμοι είναι Έλληνε και υπάρχει ένα σχέδιο πίσω από αυτά. Και δυστυχώς στη ζημιά δεν είμαστε κανένα, μάλλον στα καλά του τόπου δεν είμαστε κανένα εύλογο πολίτη. Η πολιτεία έχει υποχρεωμένα όργανα που με τη σειρά του ασκούν την πολιτική και έχουν τα προβλήματα σε εσά. Αλλήμονο σε αυτούς που περιμένουν σε αυτή την αίθουσα να δώσουν ατάκτους τα προβλήματα σε μια πολιτεία που οργανωμένη. Εσείς αύριο το πρωί θα είσαστε στην κυβέρνηση, κάποια στιγμή. Θα πρέπει να έχετε ταξινομημένα αυτά που σας δίνουν από τώρα και το κάνουν και οι προηγούμενοι. Δυστυχώς εμείς απολύτες πολλές φορές δεν κάνουμε τα αυτονόητα ζητώντας από εσάς αυτή τη στιγμή να κάνετε εσείς τα αυτονόητα τις υποχρεώσεις και δικαίωμα. Δεν φροντίσαμε όσο ήταν τα προηγούμενα προγράμματα να εκμεταλλευτούμε κατάλληλα τις συνθήκες και τα προβλήματα που μας είχαν κάνει έτερους να δημιουργήσουμε μια έντερη κοινωνία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα είτε ήταν αυτά κοινωνικά που έρχονται μέσα από εδώ και φαίνονται είτε ήταν αυτά δασικά ή κοινωνιστικά. Δώσανε στους Δήμους
αρμοδιότητες τεράστιες. Χωρίς να βγουν στη διαδικασία να δουν, μπορούν να κατέψουν. Δώσανε οχήματα, δώσανε πνευματικά, τώρα χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες εμπειρίες για να προλάβουν να αντιμετωπίσουν αυτό. Του εκάστοτε δύναμος είτε ήταν του 2007 που είτε ήταν του 1987 στο διαμέρισμα του Λάλα Πρόεδρο, είτε ήταν από το 1998 και το 1999, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους φορτίσανε με αρμοδιότητες, ξεφορτώνοντας τη γαϊδούρα αυτή. Όταν ξεφορτώνεται η γαϊδούρα από πάνω στα κάτω, θα πρέπει ο κάτω να έχει πόδια να τα δείξει. Προσπάθησε ο Δήμος με τα μέσα που είχε, πιστεύω όσο μπορούσε πιο δίκαια. Και πιο δεν μπορούσε όμως να κάνει περισσότερα. Του δίνει μια αρχαία ολυμπία την οποία πρέπει να προστατεύσει σαν κόρη φθαλμού και του δίνει και μια γεωγραφική έκταση τεράστια που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Ζητάει αεροπλάνο ο Δήμος και το γνωρίζω εγώ, επέκτασε. Ο Δήμαρχος, που πιάσαμε τα τηλέφωνα του κακώς. Επέκτησε ο Δήμαρχος να κλείνει τα τηλέφωνα και να ζητάει αεροπλάνο. Δεν έπρεπε τα αεροπλάνα να είναι ταυτοποιημένα από την κυβέρνηση και από τους κυβερνούντες όλοι, να είναι στη θέση τους την ώρα που έπρεπε. Όταν εκδηλώθηκε η πρώτη φωτιά στο Κουρνάρι. Στο Κουρνάρι ήθελε μισό αεροπλάνο. Στο Πελόπιο ήθελε ένα, στα Ολίβια ήθελε έξι και στην Πολό ήθελε δέκα. Η φωτιά προλαβαίνεται στην κρίζα. Εδώ βλέπω όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν μας συμβάσκουν. Οι συμβάσκοντες είναι και συνειδητοποιούν στα προβλήματα. Τα προβλήματα πρέπει να τα ακολουθούμε και να τα κυνηγάμε την ώρα που πρέπει. Για να μην ξεχωρίσουμε τώρα συνέχεια, καλό είναι να ενωθούμε με αυτή τη φορά και ζητάμε σημαντικά δύο πράγματα. Δύο. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για την αποκατάσταση αυτού του τόπου, αυτή τη Ελλάδα. Μαζί με την έννοια. Να είμαστε αγαπημένοι. Δεν πούμε ποιο θα πάρει τα περισσότερα και τα λιγότερα. Αυτό να υποστηρίξουμε και αν μα χρειαστεί και εμά να έρθουμε στην Αθήνα. Είτε με λεωφορεία είτε με τα πόδια, εμεί θα το κάνουμε. Στηριζόμαστε στο δίκαιο λόγο σα, επειδή το παρακολουθώ και του κύριου Καραπατσόπουλου. Και θέλω να ευχαριστήσω αυτού που αγωνίστηκαν, έστω και αν αυτοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν και βουλευτέ, και δεν συμφωνώ με κάποιου ανθρώπου που λένε να πάμε τον νόμο στα χέρια μα. Έχουμε νόμου, έχουμε νομοθεσία. Αν θα πάμε στο άλλο άκρο και θα κάνουμε του νόμου για να διεκδικήσουμε, αυτό δεν γίνεται. Σα ευχαριστώ. Και εσά πρέπει να σεβαστούμε. Σα ευχαριστώ πολύ.